Απίστευτες είναι οι ελλείψεις της υπηρεσίας υγείας στην περιφέρεια, όπως φαίνεται και από νέο περιστατικό που καταγγέλει ένας ιατρών Αθηνών Πειραιά. Επικαλούμενη σχετική καταγγελία του προσωπικού του νοσοκομείου Νίκαιας, η ΕΙΝΑΠ σημειώνει ότι διασουλυνωμένο ασθενής 55 ετών διακομίστηκε στη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου Νίκαιας στι 28 Μαρτίου από την Πρέβεζα. Όπω επισημαίνει η Εινά, ο ασθενή ταξίδεψε πάνω από 4 ώρε με εντολή του εκ λόγω αδυναμία διενέργεια αξονική τομογραφία στην πρέσβεζα, αλλά και τους όμορφους νομούς επειδή ήταν παχύσαρκος. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο ασθενή διαγνώστηκε ότι έπασχε από εγκεφαλική αιμορραγία και μάλιστα λόγω έλλειψη σκενή κλίνη ΜΕΘ στο νοσοκομείο, κατέληξε να νοσηλευτεί σε απλό θάλαμο τη παθολογική κλινικής. Ερωτήματα που προκύπτουν από το περιστατικό και θέτει η ΕΙΝΑΠ είναι τα εξή. Είναι δυνατόν το 2024 ένα διασωλημένο ασθενή να αναγκάζεται να ταξιδέψει τη Μισή Ελλάδα. Είναι δυνατόν σε όλη την Δυτική Ελλάδα να μην υπάρχει δυνατότητα διενέργεια αξονική τομογραφία σε υπέρβαρο ασθενή και η μόνη λύση να είναι η μεταφορά στην Αττική. Ποιο θα πάρει την ευθύνη για τι πιθανέ συνέπειε στην υγεία του ασθενού τόσο από τη μεταφορά όσο και από την καθυστέρηση στη διάγνωση και την αντιμετώπιση.